Συγκεκριμένα μηνύματα από Αναστασιάδη προς Γκουτέρες θα μεταφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη μείζωνο σημασία συνάντηση που θα έχει αύριο το πρωί στη Ρώμη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε το χάρτη με τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό και τις προκλήσεις στην ΑΟΣ, θέτοντας σε πρώτο πλάνο τόσο την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και τις τουρκικές υπαναχωρήσεις από συγκλήσεις του παρελθόντος. Όλα αυτά τα θέματα, η κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό, η διαμορφωθήσα κατάσταση με τις ενέργειες της Τουρκίας αποτελέσουν. Και ενώ Μουσταφά Κιντζή εξακολουθεί να σφυρίζει αδιάφορα καθυστερώντας το δείπνο των ηγετών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σκοπεύει να συζητήσει με τον Αντώνιο Γκουτέρες τα περί επανασυγκόλησης της διαδικασίας στη βάση των παραμέτρων του ΟΗΕ. Αναμένεται ότι θα επαναδιατυπώσει την ετοιμότητα Αναστασιάδη για επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου, αφού προηγουμένως αρθούν οι τουρκικές προκλήσεις και υπάρξει πολύ καλή προετοιμασία. Θα συζητηθεί η παρούσα κατάσταση πραγμάτων, η προσέγγιση του Προέδρου της Δημοκρατίας και πώς και είναι η δική μας ανάγνωση σε σχέση με τα γεγονότα. Να αναμένουμε να μας ενημερώσει από πρώτο χέρι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα ενημερώσει τον Υπουργό Εξωτερικών και για την πρόθεσή του να εξουσιοδοτήσει προσωρινό ειδικό σύμβουλο για να διερευνήσει αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την επανέναρξη. Το εθνικό θέμα, ο ρόλος της Τουρκίας, ενεργειακά, διμερή και περιφερειακά ζητήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των υπολείπων συναντήσεων που θα έχει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο περιθώριο της έκτακτης υπουργικής διάσκεψης του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Ρώμη. Ο επικεφαλής της Κυπριακής Διπλωματίας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους ομολόγους του από Ιταλία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο και Μάλτα, ενώ θα συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο της ΕΝΗ, Λάπο Πιστέλη. Με ορίζοντα τη Βάρνα, το Προεδρικό ρίχνει το βάρος και στην επόμενη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ξεκάθαρο στόχο τη συμπερίληψη συγκεκριμένων αναφορών για το Κυπριακό και τις προκλήσεις στην ΑΟΣ στα συμπεράσματα της Συνόδου. Η Τουρκία θα παίξει όλα για όλα στην ΑΟΣ, αλλά μέχρι εκεί που την παίρνει, εκτιμά ο Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Μίλησε στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση για το ρόλο της Άγκυρας στην περιφερειακή ενεργειακή σκακερά. Η Τουρκία δεν πρέπει για στρατηγικούς λόγους να μείνει εκτός νυμφώνων σε καμία περίπτωση, αλλά από την άλλη δεν πρέπει επίσης να επιβάλλει καθιονδήποτε τρόπο τους δικούς της όρους και κανόνες. Πάντως απρόσκοπτα συνεχίζονται οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Δημοκρατίας. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις με την Shell για αγορά φυσικού αερίου από την Αφροδίτη. Το ενδιαφέρον της εταιρείας υπάρχει ήδη από τον Ιανουάριο του 2016. Είναι μια θετική εξέλιξη η οποία έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας του Ισραήλ να εξάγει ένα σημαντικό μέρος ποσοτήτων από το Λεβιαθάν, την πρώτη φάση παραγωγής του Λεβιαθάν προς την Αίγυπτο. Την ίδια ώρα, για απέτηση του Ισραήλ να έχει λόγο στην ανάπτυξη του κυράσματος Αφροδίτη, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στον Ισραηλινό τύπο. Υποστηρίζουν ότι η εξόριξη από το Κυπριακό κοίτασμα θα οδηγήσει και σε εξόριξη αερίου από την Ισραηλινή πλευρά και το κοίτασμα Ισάη. Κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις της κοινοπραξίας του Ισάη στο παρελθόν, ότι η ποσότητα που ανακαλύφθηκε στο κοίτασμα του Ισραήλ είναι αμελητέα και μη ανακτήσιμη.